στείλτε μήνυμα στην εκκλησία του Δήμου στο site μου, στο antongeorgiadi.gr, όπου κάποιος καλός φίλος μου έστειλε αυτό το τίτλο του βιβλίου και μου έφερε από σπάμα του βιβλίου, όπου εγώ δεν το είχα διαβάσει. Το πήρα μαζί μου φεύγοντας για τις διακοπές, γιατί οι διακοπές είναι να την κοιμάται. Στο Δημαρχείο πήγαινα, βιβλία για το μαθηματικό διάβαζα, σε επικοινωνία με τις υπογράφους και τις φόρμες. Ήμουν, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να πετύχει ο αγώνας. Αυτό εδώ το βιβλίο θα το έχουμε όλοι Ευαγγέλιο. Εδώ δεν θα υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή που θα βρίσκομαι χωρίς αυτό το βιβλίο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Ντούσας Δημήτρης, ο οποίος δηλώνει ίδιος μαξιστής, ναι, δεν είναι καθόλου ευτυχής όπου οι βουλευτές του λαού θα έχουν το βιβλίο, το αναχείρα σε όλες τις εκπομπές. Ευτυχώς όμως η ελευθέρα διακίνηση των ιδεών μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε πάσα πηγή. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, το οποίο είχε εκδοθεί το 2009. Ναι, από τον ίδιο. Από τον ίδιο. Τον κύριο Ντούσα Δημήτρη, έναν κατά δήλωσή του μαξιστή. Πολύ γνωστό μαξιστή, γνωστό πολλά. Έτσι. Κατά δήλωσή του μαξιστή. Εγώ δεν λέω, δεν θα παίρνει πολιτικέ απόψει καθενό, αλλά ο ίδιο. Λέω ότι είναι μαξιστή. Θεωρητικό. Λοιπόν, θεωρητικό του μαξισμού. Μαξισμό και σύγχρονη μετανάστευση θα το έχουμε. Στη Βουλή, στα κανάλια, στα παράθυρα. Και θα συστήνω το έχετε κι εσεί στο δρόμο, στη διαδικασία συλλογή υπογραφών. Πρώτο λοιπόν πακέτο για σήμερα. 2-10-38-15.000. Δείξτε μου τώρα αυτά τρία βιβλία. Πόσο δεν είμαι κατά τρία, Λεωνίδα. 13-70 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα τρία βιβλία που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Το πρώτο τίτλο, Μαρξισμός, Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση. Το δεύτερο βιβλίο, γιατί δεν λέτε, μου λέει ένα φίλο τώρα, διαβάζω εγώ μήνυμα. Γιατί δεν λέτε ποιο σηματοδοτεί. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Αφήστε, εγώ δεν από ποτέ στην τηλεόραση για ανθρώπου να ράβουν. Δεν έχουμε ποτέ στοιχεία. Ποτέ. Λοιπόν, ποτέ από αυτά. Αυτά θα τα βγάζω κανένα στο μυαλό του. Λοιπόν, πάμε στο πακέτο. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα από αυτή τη στιγμή. Και στο 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα. Ακούστε με. Σηκωθείτε που λέει ο Δημοσθένης ο φίλος μου, από καναπέδες, από χαλιά, από καρέκλες, από τραπέζια, από πρεβάζια. Δεν έχει σημασία που είστε. Όποιοι είστε και όπου κι αν είστε, αυτά τα τρία βιβλία πρέπει να τα έχουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, ξαναλέω, όλοι οι Έλληνες, για να ξέρουμε τι μας περιμένει. 2-10-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα. 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα. Με 70 ευρώ αγοράζετε με πολύ χαμηλή τιμή και μεγάλη έκπτωση τα τρία αυτά βιβλία, τα δύο των εκδόσεων Πελασγός και το ένα των εκδόσεων Γιαννάκας. Πάμε να δείξω λίγο γρήγορα τα βιβλία και να πάρω σε επόμενο πακέτο. Μην παγώνει ο φακός. Πάμε λίγο με τη σειρά. Εθνοκτονία εν εξελίξη. Κωνσταντίνος Ρωμανός. Εθνοκτονία εν εξελίξη. Η Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα της νέας τάξης. Ο καθηγητής φιλοσοφίας μας, Μήνο Αιγαίου Ρωμανός, από τους πλέον διωχθείς επί 7 ετίας, το λέω για να καταλάβουμε τις πολιτικές καταβολές ενός εκάστου, έτσι, ήταν αυτός που συνέλαβε ότι η μαζική εισβολή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα είναι ένα οργανωμένο πολιτικό σχέδιο και έχει καταγράψει όλες τις αποδείξεις σε αυτό το συγκλονιστικό του βιβλίο. Εθνοκτονία εν εξελίξη. Κατά τον καθηγητή Ρωμανό ζούμε το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων για την εθνοκτονία των Ελλήνων. Το δεύτερο βιβλίο, συγκλονιστικό επίσης, Γιάννης Κολοβός, Το τέλος μιας ουτοπίας, η κατάρρευση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στη Δυτική Ευρώπη. Εδώ αν δείτε τι συνέβη στις χώρες της Ευρώπης αφού έδωσαν πολιτικά δικαιώματα, τονίζω, στους νομίμους, στους απογόνους, δεύτερη γενιά, των νομίμων μεταναστών, ουδέποτε των παρανόμων. Το ξαναλέω, μόνο των νομίμων στην Ευρώπη. 2-10-38-15.000. Αυτό είναι το μέλλον της πατρίδος μας. Και αυτά τα δύο βιβλία συμπληρώνονται με αυτό, με αυτήν εδώ τη βόμβα που βλέπετε ήδη από το εξώφυλλο. Τα αφεντικά προκαλώντας μετανάστευση εξάγουν πολίτες και εισάγουν παρείες. Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση. Η μαρξιστική απάντηση στην πολιτική εισαγωγή εργατών, την ακροδεξιά απειλή και τον πόλεμο. Πολιτική από τον κύριο Ντούση. Η εισαγωγή εργατών είναι ακροδεξιά. Λοιπόν, πάω λίγο γρήγορα γιατί έχει σημειώσει πάρα πολλά. Το Πασόκ τώρα σκέφτεται με ακροδεξιά λογική. Σε αυτό που με ενδιαφέρει. Β' μέρος. Τα ντοκουμέντα της εισαγωγής ξένων εργατικών χεριών στο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο. Εδώ Καρλ Μάρξ. Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλείας. Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών είναι η διατήρηση της δουλείας. Καρλ Μάρξ, κυρία Λέ.
έλεγα. Καλά, Καλατζαφέρη δεν ακούτε. Μάρξ δεν ακούτε. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα με το ένα στοιχείο πιο συγκλονιστικό από το άλλο. Θα σας δείξω 2-3 μόνο. Αρθεί λίγο παγκόσμιο εδώ. Εδώ πέρα κάτω, πέρα κάτω, λίγο. Καταλάβουμε λίγο τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν την εισαγωγή αλλοδαπών εργατών. Στις 5 Μάρτη φαίνεται η ιδεολογική καταβολή του συγγραφέας από το πώς κλείνει τους μήνες. Στις 5 Μάρτη 2001 δημοσιεύεται έρευνα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, δύο καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία δείχνει ότι η λαθρομετανάστευση, ένα λίγο πάνω εδώ, η λαθρομετανάστευση δημιουργεί και κερδισμένους και χαμένους στην ελληνική κοινωνία. Οι χαμένοι είναι κυρίως εκείνοι που ανήκουν σε φτωχά ή μεσαίου εισοδήματος αστικά νοικοκυριά, επικεφαλής των οποίων βρίσκονται σαν δίκαιος εργαζόμενος και προσφέρουν το 37% του πληθυσμού της Ελλάδος. Ενώ αυτοί που ωφελούνται είναι κυρίως και πρωταρχικώς επιχειρηματίες. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο παρακάτω. Το οικονομικό τσάκισμα των Ελλήνων εργατών. Μάλιστα. Το οικονομικό τσάκισμα των Ελλήνων εργατών. Δια της εισαγωγής λαθρομεταναστών, κυρία Αλέκα Παπαρίγα από τον Περισσό, εάν ακούτε. Γιατί μπροστά στα ψηφαλάκια των μεταναστών, των αλλοδαπών, μπροστά στα ψηφαλάκια, ξεχάσατε τι έλεγαν ο Μάρξ, ο Έγγελς, έτσι, ο Μάρξ και ο Έγγελς και η Διεθνής Ένωση Εργατών για την εισαγωγή ξένων εργατικών χεριών από τα αφεντικά. Εδώ λοιπόν, κυρία Λέκα Παπαρίγα, σε αυτό το βιβλίο που όλοι πρέπει να το έχουμε στο βιβλιοθήκη μας για να ξέρουμε τι παραμύθια μας πουλάνε, έχει συγκεντρωμένα ό,τι έχει πει ο Μάρξ, ό,τι έχει πει ο Έγγελς, η Διεθνής Ένωση Εργατών για την εισαγωγή ξένων εργατικών χεριών από τα αφεντικά. Για το δείξουμε λίγο εδώ, παρακαλώ πολύ. Άλλο του Μάρξ τώρα. Όταν παλιά ξεσπούσε μια απεργία σε μια χώρα, καταπνιγόταν με την εισαγωγή ξένων εργατικών χεριών. Η διεθνής κομμουνιστική δηλαδή, έβαλε πρακτικά ένα τέρμα σε αυτές τις μεθόδους. Ξέρετε πως έβαλε τέρμα? Πηγαίναν στα λιμάνια που φτάνανε λαθρομετανάστες και έπεφτε ξύλο, το ξύλο της αρκούδας. Μάρξ λέει, μέσα στο βιβλίο, γυρίστε τους πίσω με το ίδιο πράγμα. Περιάστε τους στη θάλασσα λέει, ποιο γυρίστε τους πίσω, στη θάλασσα. Πίσω. Καρλ Μάρξ, εδώ να δείτε όλα, να τα δείτε. Μην μας λένε ότι τα λέμε εμείς. Έλα λίγο τόσο υπογραμμισμένα, δείχνουμε τα λεφτά. Πρόλογος του κομμουνιστικού μανιφέστου, έτσι. Ίσα ίσα η ευρωπαϊκή μετανάστευση έδωσε δυνατότητα στη Βόρεια Αφρική να αναπτύξει μια γιγάντια γεωργική παραγωγή που ο συναγωνισμός κλονίζει θέμελα τη μεγάλη και τη μικρή ευρωπαϊκή γεωκτησία. Το πρόλογο του κομμουνιστικού. Εδώ, άλλο, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Λαγί, νιούμπις, Μάρξ, Έγγελς και κομμουνιστική διεθνής. Μέχρι και αποσπάσματα, ακούστε, τα πάω λίγο γρήγορα τώρα. Μέχρι αποσπάσματα από εκδόσεις σύγχρονης εποχής, το τελικό του κουκουέ έχει μέσα. Η εργατική αλληλεγγύη των εργατών ξένων χωρών να εμποδίσουν την εξαγωγή και εισαγωγή εργατών που επιδιώκει το εργοδοτικό κεφάλαιο. Του Φρίντριχ Έγγελς, 1871. Τι άλλο θέλετε? Προσέξτε, λέει ο Έγγελς. Είναι εργατική. Αλέκα, πες αλεύρι, ο Έγγελς εγκυρεύει. Γιατί ούτε τον Έγγελο δεν έχετε διαβάσει. Γράφτεστ, η ελληνοφρένεια. Είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη κομμουνίστρια εξεκάλυψε Άννα Κανέλη, αυτά ξέρω απ' έξω. Είμαι βέβαιος. Όπου πηγαίνετε, μα όπου πηγαίνετε, να έχετε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο και μόλις βλέπετε και άθολο κουλτουριάρι να του λέτε φράσεις του Έγγελς και του Μάρξ και μόνο σας λέει, αυτά τα λέει ο Καρατζαφέρης, να τους ανοίγετε το βιβλίο του κυρίου Ντούσα, να βλέπουν τα αποσπάσματα από την κομμουνιστική διεθνή και να καταλαβαίνουν και οι πεπλανημένοι συμπολίτες μας που πάνε και ακούνε τι λέει ο Περισσός για αυτό το θέμα που λέει να ανοίξουν σήμερα και να μπουν όλοι και όσοι θέλουν να έρθουν εδώ. Λοιπόν, για να καταλάβουν όλοι οι πεπλανημένοι συμπολίτες μας τι μεγάλο παραμύθι, γιατί περί παραμυθιού πρόκειται, τι μεγάλο παραμύθι τους έχει, σε τι μεγάλο παραμύθι τους έχει βάλει αριστερά. Πρόκειται με τις μεγαλύτερες απάτης που έχει γίνει ποτέ πολιτική στην ιστορία. Το ότι το κουκουέ ζητάει να ανοίξει τα σύνορα και να έρθουν όλοι οι φτωχοί της γης εδώ είναι προδοσία του Μάρξ και του Έγγελς από την Αλέκα Παπαρίγα. Και με ένα πολύ που με κόβει να σου πω την αλήθεια, αν η κυρία Αλέκα Παπαρίγα θέλει να προδώσει τον Μάρξ, δικαίωμά της, αυτό όμως που με κόβει είναι η πολιτική απάτη, όπου σε ένα δίθεν ανθρωπισμό πάνε
να φτιάξουν την πείνα και την καταστροφή των Ελλήνων. Μαρξισμός και σύγχρονη μετανάστευση λοιπόν του κυρίου Ντούσα Δημήτρη μαζί με τα δύο συγκλονιστικά βιβλία «Συνοκτονία εν εξελίξει» και «Το τέλος μιας τοπίας» στο 210-38-15.000 με ένα απλό τηλεφώνημα και στο 6984-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα μου στείλε μήνυμα Ηλέκτρα. Γίνεται χαμός, σας ευχαριστούμε, γίνεται παντζουλισμός με αυτό το πακέτο. Όποιος προλάβει, μου λέει ένας φίλος, χθες είχε ένα κυρία Κανέλη στο Μέγκα, όπως συνήθως τη βγάζουν, όσο σωστό, εκεί πρωινή. Να τη γλύψουν, και αυτό κάνουν. Και πώς το λένε, και μιλούσε χωρίς αντίλογο. Μα μόνο χωρίς αντίλογο είναι η κυρία Κανέλη, αγαπητή μου. Να τη λέω, με αγαλάβετε. Μου λέει κάποιος να την πετύχει σε παράδειγμα. Όχι, δεν πετύχω. Μόλις ακούει ότι έχει αντίλογο, σηκώνει και φεύγει. Τι νομίζετε, καμιά γενναία. Εγώ την προκαλώ στη Βουλή, στο Μέγκα, στο 902, όπου θέλει. Μόλις ακούει ότι υπάρχει στο παράθυρο αντίλογος, ψουπ, ξαναρίζεται. Και μια φορά που την πέτυχα στον αυτιά, κανένα λάθος έγινε. Λοιπόν, αφήστε με τώρα. Γενναιότητες μονολόγου τι έχουμε βάλει στη μάπα. Είναι βέβαια στα ελληνικού τύπου. Να φύγουμε λίγο από αυτά, Λεωνίδα. Ναι, φυσικά. Πω, τα πάνε εξαθήμανα.